Η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Μπάρακ Ομπάμα μόλις έχει τελειώσει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναχωρεί από το Λευκό Οίκο με μια αίσθηση ικανοποίησης για όσα ελέγχθησαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτηρίζει εγκάρδιο και φιλικό. Νωρίτερα, μέσα στο ΟΒΑΛ γραφείο, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 12 καρέκλες, όσοι και οι συνεργάτες των δύο Προέδρων που είναι οι παρόντες, τη συζήτηση ανοίγει ο Μπάρακ Ομπάμα, κάνοντας μια σύντομη τοποθέτηση για το πώς βλέπει την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ξέρουμε τι έχει περάσει η δικοματική κυβέρνηση και ευχόμαστε να προχωρήσει το έργο της και να τελειώσει όσα υπολείπονται. Σημασία έχει ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια καινούργια πραγματικότητα και σε αυτήν δεν είναι απομονωμένη. Όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι το 75%. Υπάρχουν ακόμα και άλλα να κάνουμε. Ωστόσο, η πρόβλεψή μας είναι ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ωστόσο, η πρόβλεψή μας είναι ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα μετά από 6 χρόνια ύφεσης και μάλιστα σε μια στιγμή που η παγκόσμια οικονομία και η ζήτηση είναι πεσμένη. Ωστόσο, οι θυσίες του ελληνικού λαού αποτελούν μια υπερπροσπάθεια. Ο Μπάρακ Ομπάμα διατυπώνει σε όλους τους τόνους την αντίθεσή του στη συνταγή λιτότητας που επιβάλλει το Βερολίνο. Η συζήτηση φτάνει ακόμα και στο ενδεχόμενο μελλοντικό κούρεμα του ελληνικού χρέους. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολύ προσεκτικός στην τοποθέτησή του και αποφεύγει να πάρει ανοιχτά θέση στη διαμάχη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Βερολίνου. Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι έχουμε περάσει μια πρώτη φάση προβλημάτων στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τρόικα σε σχέση με το χρέος και τη βιωσιμότητά του. Μια τέτοια δεύτερη φάση πρέπει να αποφευχθεί. Αφενός διότι οδηγεί στο συμπέρασμα πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολιτική σταθερότητα, και αφετέρου επειδή ένα τέτοιο κλίμα αποθαρρύνει τους επενδυτές να έλθουν στην Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν λίγο αργότερα για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου στο θέμα αυτό. Έγινε αναλυτική συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν θετικός για τα θέματα της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα και σόφρον σε ό,τι έχει να κάνει με τους άλλους τους συμμάχους και αντιλαμβάνεται τις ευαισθησίες τους. Είναι πάντως γνώστης των πραγμάτων σε βάθος. Τα θέματα της ενέργειας ήταν από τα βασικά που κυριάρχησαν στο ραντεβού των δύο ανδρών στο ΟΒΑΛ γραφείο. Μετά και την υπογραφή του αγωγού ΤΑΠ για την υλοποίησή του, η αμερικανική πλευρά δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον, μάλιστα, που οι πληροφορίες λένε πως θέλει να δημιουργήσει έτσι μια κάποιο είδους ομπρέλα προστασίας στο τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, λόγω ακριβώς αυτών των ερευνών για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μάλιστα, έγινε αναλυτική συζήτηση ακόμα και για τα ενεργειακά αποθέματα Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι οι τρεις χώρες μαζί μπορούν για τα επόμενα 30 χρόνια από τα κοιτάσματα που βρίσκονται στην περιοχή να μπορούν να καλύψουν το 50% της ευρωπαϊκής ζήτησης. Δεν έλειψαν πάντως και οι ευχάριστες εκπλήξεις για τον Έλληνα Πρωθυπουργό πριν από τη συνάντηση με τον Μπάρακ Ομπάμα. Ελάχιστα λεπτά πριν να ανοίξουν οι πόρτες του ΟΒΑΛ γραφείου, τον Αντώνη Σαμαρά πλησίασε μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία είναι μέλος ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, με ρίζες από ένα χωριό της Μεσσηνίας. Εκλογική περιφέρεια, τον Αντώνη Σαμαρά. Σε εξαιρετικά θερμή ατμόσφαιρα έγινε νωρίτερα και η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Τζον Κέρι, ο οποίος υποδέχθηκε με πολύ φιλική και θερμή διάθεση τον Έλληνα Πρωθυπουργό με τη φράση «Σε θαυμάζω για αυτό που κάνεις». Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, έγινε διεξοδική συζήτηση για το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας και ρώτησε να μάθει για το πώς πορεύεται η δικοματική κυβέρνηση. Από την Ουάσιγκτον για τον Α, Γιάννης Πιταράς.